Και πάμε να δούμε ένα αποκλειστικό που τα ακούτε για πρώτη φορά από τον Νίκο Γεωργιάδη, είναι το ρεπορτάζ. Ένα αποκλειστικό για ένα θέμα το οποίο όλο τον τελευταίο καιρό συζητάμε. Ένα μήνα σίγουρα το συζητάμε. Είναι τώρα ένα τηλεοπτικό θρίλερ, ήταν κάτι για το οποίο περιμέναμε από μέρα σε μέρα τις εξελίξεις. Υπήρξαν πολλά σενάρια που ήθελαν τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και στον Αντένα και άλλα πολλά σενάρια που ήθελαν τον Δημήτρη Ουγγαρέζο στο Μέγκα και συζητούσαμε πού πηγαίνει η καρδιά του Δημήτρη και πολύ περισσότερο πού θα πάει η υπογραφή του Δημήτρη. Ο κύβος ερήφθη. Χτες το βράδυ λοιπόν πολύ αργά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πήρε μια δύσκολη απόφαση και έτσι λοιπόν πλέον μπορούμε να το ανακοινώσουμε κι εμείς ότι θα συνεχίσει στο Μέγκα, απλά από την Ελένη Μενεγάκη πάει σε άλλη μια υπέροχη ξανθιά, τη Φέη Κορδά. Καλό τάξη, δεν τι εύχονται σε αυτούς που υπογράφουν. Καλό τάξη. Σιδεροκέφαλος. Σιδεροκέφαλος. Είναι ήδη στο κανάλι. Έλα, παιδιά, υπογραφή, παιδιά. Παιδιά, ήταν δύσκολη η απόφαση, γιατί ήταν πάρα πολύ δελεαστική η πρόταση και όχι προσέγγιση, όπως ακούστηκε, του Αντένα. Ήταν μια κανονική επίσημη πρόταση του Αντένα για να παρουσιάσει το πρωινό του Σαββατοκύριακου με το Θανάση Πάτρα. Και τελικά, αφού τα ζήγησε, έκανε ραντεβού και με τις δύο πλευρές, αποφάσισε να παραμείνει στο Μέγκα. Να πούμε ότι σημαντικό ρόλο έχει παίξει το γεγονός ότι και η ραδιοφωνική του εκπομπή βρίσκεται στον συγκεκριμένο όμιλο και τα έχει πάει και πολύ καλύτερα τελευταία. Φαντάζομαι και η καλή του σχέση και με την Φέη. Η Φέη Σκορδά, λοιπόν, είναι ένα πρόσωπο που ο Δημήτρης αγαπάει πάρα πολύ και η Φέη το Δημήτρη. Και αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο ρόλος του στην εκπομπή θα είναι αναβαθμισμένος. Δεν θα είναι απλά στην παρέα της Φέης Κορδά. Θα είναι η βασική παρέα της Φέης Κορδά. Τώρα το θα είναι η Φέη και ο Δημήτρης. Ακριβώς τώρα πώς θα το πλασάρουν επικοινωνιακά αυτό προς τα έξω, δεν νομίζω ότι το έχουν διευκρινίσει απόλυτα. Απλά ξέρω ότι ο ρόλος του θα είναι αναβαθμισμένος. Φαντάζομαι δηλαδή, η Φέη φαντάζομαι μαζί της ο Δημήτρης και συμμετέχουν οι υπόλοιποι. Φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι μαζί της στις συνεντεύξεις. Ξέρω ότι είναι κάτι που και ο ίδιος θα το επιθυμούσε. Ναι, αυτό. Και να της τέριαζε και πάρα πολύ. Επίσης, να πω από την δική μου εμπειρία και από τα δικά μου χρόνια στη δουλειά, λίγη σημασία έχουν τα ονόματα και ποιο ρήμα μπαίνει πριν το όνομα. Σημασία έχει μέσα στον αγωνιστικό χώρο τι κάνεις και πώς είσαι σαν παίκτης. Και ο Δημήτρης έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης, αφού του δίνεται και το γήπεδο να παίξει μπάλα. Από την άλλη, όμως, δεν ορίζεται και λίγο το πλαίσιο. Γιατί ορίζεται. Εάν τυχόν, ας πούμε, μπει ο Δημήτρης μαζί με την Φέη στις συνεντεύξεις, αυτό του δίνει ένα μεγαλύτερο προβάδισμα σε σχέση με τους υπόλοιπους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι, αν θέλεις, μαζί στο αυτό στο είναι πάρι. Αλήθεια. Ξεχωρίζουν λίγο τα πράγματα. Και αλλιώς, νομίζω ότι εκεί ξεχωρίζουν λίγο τα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς ο Δημήτρης. Δηλαδή, αν ισχύουν τα ονόματα που ακούμε τόσο καιρό για να πλαισιώσουν, να στελεχώσουν όλη την ομάδα, έτσι και ο Δημήτρης θα είχε το προβάδισμα. Αλλά ας πούμε, αν πήγαινε ο Καβατζίκης μαζί με, με τη Φέη Σκορδά, εκεί θα μείνει με τη Δανάη. Αυτό λέω, εκεί πάλι. Άλλο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο όμως. Άλλο πράγμα είναι. Δηλαδή, στις συνεντεύξεις ποιος θα πήγαινε. Δεν είναι μόνο θέμα συνεντεύξεων. Όχι, όχι, είναι και θέμα τηλεόρασης, τηλεοπτικής πορείας, καριέρας, πεπραγμένων. Δεν είναι μόνο ποιος έχει σχέση με τις συνεντεύξεις. Θα τα έξοδα στα γενέθλια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, καλό τάξιδο. Του ευχόμαστε όλα, όλα καλά, τα καλά. Όλα καλά. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Και να είναι μια απόφαση και μια υπογραφή που θα τον οδηγήσει σε πολύ, μια πολύ όμορφη τηλεοπτική χρονιά. Και τιμάει τη συμβολέα του. Τιμάει τη συμβολέα του και στο ραδιόφωνο κάνει μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν,